κτίριο στην Αθήνα και ήταν παρούσα η κυρία Μωροπούλου σε μια εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εκεί συζητήσαμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να οργανώσουμε μια ημερίδα στα Χανιά και να παρουσιάσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό πολλαπλώς. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το μνημείο έχει μια ιδιαίτερη πνευματικότητα και σημασία για όλους τους χριστιανούς. Από τεχνικής πλευράς είμαι σίγουρος ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη η δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι και άλλα πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους και τα οποία αυτό που θα πω ίσως δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε, αλλά φαντάζομαι εγώ ότι όλη η διπλωματία η οποία χρειαζόταν και οι δεξιότητες της κυρίας, οι μη τεχνικές δεξιότητες της κυρίας Μωροπούλου ήταν καθοριστικές στο να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Ίσως υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία σε κάποια άλλη διάλεξη θα μπορούσε να μας τα πει αυτά και νομίζω ότι δείχνουν την τρομακτική δυσκολία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπαν και οι προαναλύσαντες, ότι δείχνει ξεκάθαρη όλη αυτή η δουλειά που έγινε επί την καθοδήγηση της εκλεκτής συναδέλφου, ότι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια πάρα, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μπορούμε να αναλάβουμε πολύς μεγάλης σημασίας έργα διεθνώς. Η κυρία Μωροπούλου και η ομάδα της έδειξε μια φοβερή εξωστρέφεια και πρέπει όλοι μας και εμείς εδώ στα Χανιά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια να μπορέσουμε να θεωρήσουμε αυτό ένα πάρα πολύ καλό υπόδειγμα για να μπορούμε να κινηθούμε διεθνώς. Και είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έγινε. Είμαστε περήφανοι που έχουμε την αγαπητή Τόνια συνάδελφο πανεπιστημιακό και συνάδελφο μηχανικό. Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.